Γεια σας και από μένα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε σε αυτό το χώρο και με έναν συνάδελφο, σύντροφο, συναγωνιστή από τη Ζανών. Λίγα λόγια περιληπτικά για το ποιοι είμαστε, πώς ξεκινήσαμε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Για όσους δεν γνωρίζουν, αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν αρκετά. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, είμαστε εργαζόμενοι σε μια βιομηχανία δομικών και μονωτικών υλικών με την ονομασία Βιομηχανική Μεταλλευτική, θυγατρική της στοχευμένης πλέον Flicker & Johnson, που εδώ θα έκανα μια αναφορά, αν η Flicker & Johnson, οι εργαζόμενοι, ακολουθούσαν το δικό μας δρόμο, το δικό μας αγώνα, σήμερα στην Ελλάδα θα είχαμε μια δεύτερη Ζανών, γιατί και οι Flicker & Johnson έχουν το ίδιο αντικείμενο με τη Ζανών. Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Η εταιρεία έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μέχρι το 2009. Αυτό οφειλόταν πρώτα στην πολύ καλή ποιότητα των προϊόντων και δεύτερον στην πολύ καλή δουλειά όλων των εργαζόμενων από κάθε πόστο. Το ότι είχε ξεκινήσει κάτι να μην πηγαίνει καλά άρχισε να φαίνεται όταν άρχισαν μια σειρά από προβλήματα, καθυστερήσεις πληρωμών, διακοπή επιδομάτων, μέχρι και τη διακοπή του λεωφορείου μετακίνησης του προσωπικού. Σε αυτό το σημείο είναι που το σωματείο αποκτά και αρχίζει να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, δηλαδή να μετασχηματίζεται σιγά σιγά η βάση του και παίρνει πιο ταξικά χαρακτηριστικά. Κατάργηση σχεδόν του ΔΣ και άμεσα γενικές συνελεύσεις και αποφάσεις στάσεων εργασίας, απεργιών, κλείσιμο της εισόδου του εργοστασίου. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα ταμείο αλληλοβοήθειας, ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε οι οικογένειές μας και εμείς, αλλά και ένα ταμείο ανακυκλώσιμων υλικών, στο οποίο μπόρεσαν και εισήλθαν χρήματα από ανακύκλωση χαρτιού, νάιλον και κουτάκια αλουμινίου. Αυτό που αρχικά καταφέραμε με την πρώην εργοδοσία είναι να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα αποπληρωμής των διαδηλωμένων, χωρίς βέβαια να τηρηθεί. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά στο σωματείο και άλλοι εργαζόμενοι που μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσαν μια διαφορετική στάση. Έτσι φτάνουμε στον Ιούλιο του 2011, όπου οι συνάδελφοι της Flicker & Johnson καταλαμβάνουν την είσοδο του ομίλου και διακόπτεται κάθε δραστηριότητα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να ανοιχτεί, αλλά άκαρπες. Εκεί πλέον φαίνεται και η πραγματική διάθεση της εργοδοσίας για τη συνέχιση του ομίλου. Έτσι, ξεκινάει ένας δικαστικός αγώνας, στον οποίο έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια που έχουν γίνει με ασφαλιστικά μέτρα όλων των έτοιμων προϊόντων, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εργαλείων κλπ. Με σκοπό τα δεδουλευμένα μας. Καλούμε τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων της περιφέρειάς μας για να βρεθεί λύση στο πρόβλημά μας. Ένα τεράστιο τίποτα. Καταφέρουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού με το Υπουργείο Εργασίας, όπου η εργοδοσία επίσημα πλέον αποκαλύπτει πως δεν έχει σκοπό να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Μετά και από αυτό, το όχι της εργοδοσίας και την ανάγκη των εργαζομένων για εργασία, εισόδημα, επιβίωση, αξιοπρέπεια, γεννιέται η ιδέα σύνθημά μας «Δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς». Ψάχνουμε να βρούμε βοήθεια και αλληλεγγύη. Έτσι κάνουμε γνωριμίες με σωματεία, συλλογικότητες, τοπικές και όχι μόνο οργανώσεις, διάφορα κινήματα που όχι μόνο δεν είναι αρνητικοί με την ιδέα μας, αλλά φανετικοί υποστηρικτές. Με τη δημιουργία της Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης ξεκινάει ένας αγώνας στήριξης των εργαζομένων από καμπάνιες για συγκέντρωση τροφίμων, διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συναυλίες οικονομικής ενίσχυσης, κινητοποίησης. Αυτό το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης οργάνωσε και ένα μεγάλο καραβάνι αλληλεγγύης τον Οκτώβριο του 2012, στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάθη, Καβάλα, Σέρες, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο με συναυλία οικονομικής ενίσχυσης, Χαλκίδα, Πάτρα, Σύρο, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αθήνα, πάλι με συναυλία, όπου ενημερώθηκε πολλοίς κόσμος για την πορεία του αγώνα μας και για την πρότασή μας. Στην Αθήνα που βρισκόμαστε καταθέτουμε και τα αιτήματά μας και την πρόταση διαχείρισης της συνεργατικής. Αυτά που καταθέσαμε είναι να δοθεί η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση από τον ΟΑΕΔ
όπου εγκλήθηκε και δόθηκε και σε άλλους εργαζόμενους, όπως στους εργαζόμενους του Πεντζετάκη. Να παραταθεί το επίδομα επίσκεσης μέχρι να λυθεί το ζήτημα και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι από την ιδιοκτησία. Να πάρθουν μέτρα ώστε να πάρουμε τα δεδουλευμένα και όλα όσα έχουν εκδικαστεί και τα της επίσκεσης εργασίας μέχρι σήμερα. Να δοθούν στοιχεία για μετακίνηση λογαριασμού της οικογένειας Φιλίππου για τα προηγούμενα 15 χρόνια και αν δεν υπάρχουν να γίνει εισαγγελική έρευνα. Και τέλος άμεση επανελειτουργία του εργοστασίου, καταθέτοντας συνημμένα αποδείξεις κερδοφορίας των προηγούμενων ετών. Η πρόταση που έχουμε καταθέσει για τη διαχείριση της συνεργατικής επιχείρησης είναι: πρώτον, να παραιτηθεί σύσσωμη η πρώην διοίκηση μαζί με όσους άσκησαν διοίκηση από κάθε τυχόν απαιτήσεις που προϋπάρχουν και ανήκουν στην προηγούμενη διοικτησία, που οφείλει να αναλάβει να πληρώσει όλα τα δεδουλευμένα μαζί και ό,τι έχει επιδικαστεί εις βάρος της, μαζί και την αποζημίωση για όποιον δεν θέλει να συμμετέχει, να συνεχίσει από εδώ και πέρα. Επαναφορά του προγράμματος του ΑΕΔ για τη νέα επιχειρηματικότητα, δηλαδή επιδότηση 65 εργαζομένων με 23.000 ευρώ σύν το ταμείο για ένα χρόνο. Κάνει ένα σεβαστό ποσό η άθροισή του και εμείς λέμε ότι με αυτό το ποσό είμαστε άνετοι να ξεκινήσουμε το εργοστάσιο. Δήλωση του αρχικού δανείου προς την μητρική Φίλκεραμ ώστε να διεκδικηθεί με το προνόμιο των εργαζομένων, το οποίο ανέρχεται σε 1.600.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό να αγοραστούν και οι μετοχές που κατέχει η μητρική Φίλκεραμ και τα υπόλοιπα να δοθούν στους εργαζόμενους έναντι των χρεών που υπάρχουν. Να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο για συνεταιριστικές εργατικές επιχειρήσεις που θα δεσμεύει τους εργαζόμενους μετόχους μόνο με κατάθεση του αρχικού κεφαλαίου, αγοράζοντας μία μετοχή ο καθένας, δηλαδή την επιδότηση σύν το ταμείο για ένα χρόνο. Το ΔΣ της εταιρείας να είναι άμεσα ανακλητό και να ελέγχεται από την Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, όπου θα καθορίζει και την πορεία της επιχείρησης και με μία ψήφο ο καθένας. Η μετοχή να μην μεταβιβάζεται άμεσα από τον εργαζόμενο, αλλά θα δίνεται στη Γενική Συνέλευση για να αποφασίζει για το πού και πώς θα τη διαθέσει. Μέρος των κερδών της εταιρείας να μένουν ως αποθεματικό για την ασφάλεια και την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης. Τα κέρδη που επενδύονται να μην φορολογούνται. Και ερχόμαστε στο καθοριστικό τριήμερο 10-11-12 Δευτέρου του 2013. Πανελλαδική Συνέλευση Επιτροπών Αλληλεγγύης, πορεία και μεγάλη συναυλία στο Ιβανόφιο και η μέρα που όλοι περιμέναμε το άνοιγμα του εργοστασίου από τα χέρια των εργατών. Σήμερα και μετά από ένα μεγάλο αγώνα διανύουμε τον 4ο μήνα λειτουργίας υπό τον έλεγχο των εργατών και τον απόλυτο έλεγχο της συνέλευσης. Δεν μας μένει άλλος δρόμος εκτός από αυτό της οργάνωσης της παραγωγής με όρους επιβίωσης. Έχουμε ξεκινήσει και βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του καταστατικού, της συνεργατικής επιχείρησης όπως την ονομάζουμε, και προχωράμε και απαντάμε σε αυτούς που μας κατηγορούν πως εμείς γνωρίσαμε την ανέχεια από πολύ κοντά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Καλύτερα να μας κλείσουν στη φυλακή παρά να συνεχίσουμε να αρνούμαστε στα παιδιά μας για αυτά που έχουν ανάγκη. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, για μας σαν εργαζόμενους είναι ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να γίνει τίποτα αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα πλαίσια. Πάντως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να λέμε πως το νερό μπήκε στο αυλάκι και από ό,τι φαίνεται αρχίζει να κυλάει και μάλιστα πολύ ορμητικά. Σας ευχαριστώ.